Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλού να λένε ότι εμεί κοιτάμε τι ανθρώπινε ζωέ. Μα ποιο δεν κοιτάει τι ανθρώπινε ζωέ. Ποιο δεν κοιτάει τις ανθρώπινες ζωές? τι ανθρώπινε ζωέ. Τι, υπάρχει πιο ιερό από την ανθρώπινη ζωή. Γιατρό είμαι. Έγινα γιατρό για να σώζω ανθρώπινε ζωέ. Ο λόγο που και εγώ και χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε επιστήμονε διαμαρτυρόμαστε ότι lockdown δεν πρέπει να ξανασυμβεί ναι. είναι ότι θυσιάζουμε ανθρώπινε ζωέ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί λόγοι που θυσιάζουμε ανθρώπινε ζωέ. Πρώτο λόγο που τον είδαμε συντριπτικά να συμβαίνει σε πολλέ χώρε είναι τα οξέα προβλήματα, όπω έμφραγμα του μυοκαρδίου, όπου οι ασθενεί δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Έχουν έμφραγμα, φοβούνται ή τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει από άτομα που έχουν κορονοϊό και πηγαίνουν λανθασμένα, όπω είπα, στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα να θρυνούμε ανθρώπου νέου και μέση ηλικία, όχι 80 χρονών με τέσσερα νοσήματα, νέου οι οποίοι παθαίνουν έμφραγμα και δεν αντιμετωπίζονται όταν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καθυστέρηση θεραπείων που σώζουν ζωέ, όπω καρκίνο, ή όπω κάποια χειρουργικά περιστατικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κλείνουμε το 80% των χειρουργείων. Καταλαβαίνει κανένα τον υπολογισμό αυτών, τι σημαίνει σε ανθρώπινε ζωέ. Ναι, σε βάθο. Δεν σημαίνει ότι δεν κλείνουμε τα έκτακτα λάθη. Ποιο μα ποιος τι λέμε μας, τώρα. Ποιος μας λέει το τακτικό αύριο το πρωί τι δεν λέμε γίνει τώρα. έκτακτο. Τι λέμε τώρα. Μι, 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 μιλάμε για αυτοκτονία. Αυτοκτονία του συστήματο υγεία για κάποιο λόγο που δεν χρειάζεται να αυτοκτονήσει. Διατάραξη των προληπτικών μέτρων και ακύρωση τη υπόλοιπη ιατρική φροντίδα. Οι άνθρωποι κλείνονται μέσα. Δεν βγαίνουν έξω, ακόμα και για απλά πράγματα, για να, να κάνουν προληπτικό έλεγχο για καρκίνου ή να κάνουν εμβολιασμού. Μιλάμε για τη γρήπη. Δεν ξέρουμε πόσο θα μα χτυπήσει η γρήπη. Αν είμαστε τυχεροί, φαίνεται ότι υποχώρησε κατά τη διάρκεια τη έξαση των επιδημικών κυμάτων mm. του COVID. Αλλά δεν, δεν μπορώ να σα εγγυηθώ ότι δεν θα έχουμε γρήπη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται στην Ελλάδα, μάλιστα από ό,τι άκουσα, έχουμε και έλλειψη εμβολίων. Παρόλο που είχαμε υποτίθεται προετοιμαστεί πλήρω για να την... ότι είναι υπερκαλυμμένο. Μακάρι. 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 Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε συνθήκε lockdown η προληπτική φροντίδα πηγαίνει στι καλένδε. Τα ιατρία αυτά κλείνουν. Μερικά υπολειτουργούν. Η πρωτοβάθμια υγεία χωλαίνει διαχρονικά. Κάτω από συνθήκε πίεση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Άρα κύριε Ιωαννίδη. Χίλιε κα... άλλε δύο αιτίε. Ναι, ναι. Αυτοκτονίε. Άρα κατά την αίσθησή σα και την εκτίμησή σα το κόστος είναι μεγαλύτερο και, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που δεν λέγεται, κάτι δική σα οπτική. Ποιο είναι το σκληρό στον πυρήνα το ερώτημα, που γι' αυτό το αποφεύγουν και επιλέγουν πούμε, το, το lockdown το που σκληρό; εσείς... Το σκληρό ναι, είναι... Το σκληρό ερώτημα ποιο είναι το να Ότι βλέπουμε έναν ελέφαντα και βλέπουμε μονάχα την ουρά του. Ένας λοιμοξιολόγος είναι φτιαγμένος για να βλέπει την ουρά του ελέφαντα. Εκτό από την ουρά του ελέφαντα, υπάρχει και ο υπόλοιπο ελέφαντα, ο οποίο μεταφράζεται σε πολύ σοβαρότερα προβλήματα υγεία, σε πολύ σοβαρότερε επιπτώσει. Ανέφερα στον ίδιο πίνακα, να σα δώσω κάποια παραδείγματα που έχω και κάποιε προσωπικέ εμπειρίε. Μπορούμε να δείξουμε ίσω λίγο πάλι τον, τον πίνακα. Τον τελευταίο, παρακαλώ. Αυτοκτονίε, ναι. ψυχική υγεία. Μελέτε που γίνανε στο πρώτο lockdown δείχνουν ότι 50% των ατόμων είχαν σοβαρά προβλήματα άγχου ή κατάθλιψη. 25% των νέων ηλικίας 18-24 ετών είχαν αυτοκτονικές διαθέσεις. Μέσα στο στενό περιβάλλον μου, ο αναπληρωτής διευθυντής μου στο Βερολίνο, που είναι όταν εγώ είμαι συνήθως στο Στάνφρου, πηγαίνω για πολύ λίγο στο Βερολίνο, πέθανε ο ανιψιός του 14 χρονών λόγω του lockdown. Αυτοκτόνησε στη διάρκεια του lockdown. Ένας άλλος συνάδελφός μου στην Ευρώπη 40 ετών, γιατρός κιόλας, αυτοκτόνησε στη διάρκεια του lockdown. Τι ζωέ αυτέ, ποιο θα τι αναπληρώσει. Τι ζωέ αυτέ, ποιο κυβερνήτη, ποιο πρωθυπουργό, ποιο πρόεδρο, ποιο οποιοδήποτε τι μετράει αυτή τη στιγμή. Βία. Έχουμε δει μια τεράστια αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία. Πρόχνουμε τα θύματα μέσα στον ίδιο χώρο, σε στενό εμβαδόν, μαζί με του βιαστέ του. Ποιο θα δικαιολογηθεί γι' αυτό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν τώρα, σήμερα. Ενώ μιλάμε ταυτόχρονα για το αν η ξέρω εγώ, έχει αποτέλεσμα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, κοροϊδεύουμε τους άλλους, κοροϊδεύουμε τους πολίτες, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να πάμε σε ευρύτερο ορίζοντα για τον κόσμο γενικότερα. Η φυματίωση σκοτώνει κάθε χρονιά 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, νέους ανθρώπους. Με το lockdown υπολογίζεται ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα προσθέσουμε 1,4 εκατομμύρια θανάτους. Με το πρώτο lockdown που κάναμε. Γιατί διαταράσσεται ο τρόπος που μπορούμε να χειριστούμε την αντιμετώπιση τη φηματίωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Φτώχεια και πείνα. Μιλάμε για άλλα 200 εκατομμύρια ανθρώπων που προστεθήκαν στο όριο τη απόλυτη φτώχεια και πείνα. Πόσοι από αυτού θα πεθάνουν στο άμεσο μέλλον, Θα μου πείτε, η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Αλήθεια. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά... Πρώτο επιχείρημα ότι α πεθάνουν στην Ινδία, α πεθάνουν στο Αφγανιστάν, α που... πεθάνουν που στην Ιεμένη. Σας κάποιος... Εγώ σα λέω όμω ναι. ότι και στην Ελλάδα που είναι μια χώρα στην κόψη του γκρέμου, με έναν απειλητικό γείτονα ο οποίο μπορεί να πατήσει τη σκανδάλη οποιαδήποτε στιγμή, με μια Ευρώπη η οποία παραπέει, με μια Αμερική η οποία μια εβδομάδα μετά δεν έχει βρει ούτε καν ποιο είναι ο πρόεδρο. Η Ελλάδα πρέπει να έχει τι καλύτερε δυνατότητε για να αποφύγει την καταστροφή. Και το lockdown την οδηγεί δυστυχώ στην καταστροφή. Ερώτηση. Όταν λέτε εγώ.